Οξύνεται ακόμη περισσότερο η αντιπαράθεση για τη Ροδόπη και τις παρεμβάσεις του τουρκικού προξενείου ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, με φόντο και την αποκάλυψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε ενημερωθεί σχετικά αρμοδίως από την ΕΕΠ. Ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τσίπρας, μιλώντας στο Sky και την εκπομπή σήμερα, υποστήριξε ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση, ενώ κατηγόρησε εκ νέου την Ντόρα Μπακογιάννη για εκβιασμό της μειονότητας. Στο ερώτημα αν είχε υπάρξει ενημέρωση από την ΕΕΠ, ο κ. Τσίπρας είπε ότι οι ενημερώσεις από την ΕΕΠ, άλλοτε περισσότερες και τώρα πολύ λιγότερες, γιατί η ΕΕΠ έγινε κομματικό μαγαζί της Νέας Δημοκρατίας που παρακολουθούσε τη μισή ελληνική κοινωνία, έχει λειτουργήσει ως εγκληματική οργάνωση. Οι παρακολουθήσεις είναι κακούργημα. Ένα κομμάτι της ΕΕΠ έχει λειτουργήσει ως εγκληματική οργάνωση, συμπλήρωσε. Είχε ενημερωθεί αρμοδίως και επισήμως ο κ. Τσίπρας. Κύριε Παυλόπουλε, ενημερωθήκατε ή όχι? Ακούστε κάτι, ακούστε μα κάτι. Είναι απλό το ερώτημα αυτό. Με ένα ναι, με ένα όχι απαντάτε, κύριε Τσίπρα. Γιατί το πάμε γύρω-γύρω? Λοιπόν, έχουμε μια κατάσταση μέσα στο 2023. Σας ρωτάμε τρία απλά πράγματα, απαντήστε. Ενημερώσεις της ΕΕΠ, ναι, κατά καιρούς, άλλοτε λιγότερες, άλλοτε περισσότερες. Προφανώς τώρα γινόντουσαν πολύ λιγότερες, διότι η ΕΕΠ έγινε ένα κομματικό μαγαζί της Νέας Δημοκρατίας που παρακολουθούσε τη μισή ελληνική κοινωνία. Έχει λειτουργήσει ως εγκληματική οργάνωση. Αλλά πάση περιπτώσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Η οργάνωση, οργάνωση. Έχει λειτουργήσει ως εγκληματική οργάνωση. Οι παρακολουθήσεις είναι κακούργημα, το ξέρετε. Οι παρακολουθήσεις είναι κακούργημα. Παρακολουθήσεις είναι κακούργημα. Λέτε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Έχει λειτουργήσει κομμάτι τη ΕΕΠ για το ως εγκληματική οργάνωση για τις παρακολουθήσεις. Εκτός αν οι παρακολουθήσεις έγιναν σωστά. Έγιναν σωστά οι παρακολουθήσεις. Έτσι ενημέρωση είχατε. Έγιναν παρακολουθήσεις σωστά. Εγώ θα σας πω πώς έγιναν τις παρακολουθήσεις, κύριε. Σας λέω λοιπόν, ενημερώσεις κατά καιρούς γίνονται διάφορες. Όχι, όχι. Εμείς δεν βγήκαμε το 19. Το 19 δεν βγήκαμε να πούμε τι ενημερώσεις έγιναν και δεν έγιναν και απάρθηκαν μέτρα.